τις ιδέες σας για δύο σποτς. Η σύσκεψη θα γίνει στο γραφείο μου στη μία. Το πρώτο για λογαριασμό της Παριζιέν. Έχω μια παρακαταθήκη ιδεών, ε! Γυμνών ιδεών. Αύριο κιόλας θα έχετε πλήρη λίστα με τις προτάσεις μου. Εσείς, κύριε Λάβδα, θα αναλάβετε την καμπάνια του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Ώστε το έχετε πάρει απόφαση να μου πάτε κόντρα. Καλά, η κυρία έχει πολύ πλάκα, ε. Όλες του αρέσουν και όλες του κάθονται. Μα αυτή την πάτσα. Στον άντρα δεν μετράει η ομορφιά. Μετράει το μέγεθος. Προσέξτε τι θα πείτε. Της προσωπικότητας. Τον σκίζω. Δίνω, τα μοιράσαμε. Εσύ θα γράφεις την κόμενα και εγώ θα τη στριμώξω. Τι λες, ρε! Μήπως είναι αδερφή. Τι λες, μωρέ! Βέβαια, επόμενο θα είναι. Ραντεβού δεν της έχω ζητήσει. Μια φωτογραφία της δεν έχω ζητήσει. Ούτε μια προστιχιά, βρε, δεν σου έχει πει. Έτσι, για τους τύπους. Είμαι περίεργος να δω τη φάτσα της. Κύριε Λάβδα, περιμένω το σενάριο της κόμεξ. Κι εγώ, Δεσποινής, περιμένω την έμπνευση, αλλά δεν μου έρχεται. Βασικά, όλα είναι ένας μύθος. Το γραφείο, το βάθος, ο κήπος. Το μπλαζέ, το υφάκι στην πόρτα. Ο πολύς, ο βαρύς, η κοκότα. Πολυθρόνα για τρεις, για να πες θα μου πεις. Για καφέ, για ποτό, για τσιγάρο. Πολυθρόνα για τρεις, για πολύ βαρεθείς. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Πολυθρόνα για τρεις, για να πες θα μου πεις. Για καφέ, για ποτό, για τσιγάρο. Πολυθρόνα για τρεις και πολύ βαρεθείς. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Θέλει κάτι να πει. Να μιλήσει η φωνή. Έχω μικρόφωνο, εντάξει. Εντάξει, για πες, Λαβρό. Λοιπόν, 28 ευρώ και 27 ευρώ. Πώς πάει το διάβασμα? Άσε ρε μπαμπά, πολύ πρέση. Τον Αρναούτογλου θα σας ρωτήσουν αύριο. Φαρμακολογία, το μάθημα του Κωνσταντίνου. Τι, σου έδωσε τα θέματα? Όχι, ντράπηκα να τα ζητήσω. Να τα φτιάξεις μαζί του δεν ντράπηκες. Να κυκλοφορήσεις τους δρόμους και να σας βλέπει ο κόσμος. Τώρα σε πιάσανε ντροπές. Τουλάχιστον θα το περάσεις αυτή τη φορά. Τέτοια θα λέμε τώρα. Ναι. Μπανάνα, αποκλείεται. Τι? Έχει μαυράκια. Πού είναι τα μαυράκια? Να τα. Να τα καθαρίσω εγώ. Ναι. Έλα, εγώ είμαι, τι κάνεις? Εδώ, καθαρίζω μαυράκια. Τι καθαρίζεις? Και πού να τα ξέρεις εσύ, άμα δεν κάνεις παιδί, δεν τα βλέπεις αυτά. Είναι κάτι κυκλοφορούν στις μπανάνες, πότε στα μπιφτέκια. Σαν τους εξωγήινους, παντού και πουθενά. Με εμάς τι θα γίνει, θα βρεθούμε να δουλέψουμε? Ναι, δεν είπαμε. Ωραία, έρχομαι σπίτι σου. Όχι, όχι, θα περάσω εγώ. Όχι, σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί, στο δρόμο είμαι. Όχι, σου λέω ρε παιδάκι μου, μη σε βάλω σε κόπο. Ρε χάζε, ποιο κόπο? Στο δρόμο μου είναι, σου λέω. Όχι, όχι. Μα όχι, σου λέω ρε παιδί μου, θα πέσεις σε κίνηση. Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ, ο δρόμος είναι γεμάτος λακκούβες. Άσε, θα χαλάσεις το αυτοκίνητό σου, καινούργιο αυτοκίνητο. Πού ήταν εκεί εχθές, πολλά φιλιάνε. Φασαρία είναι, αλλά θα γλιτώσει το αυτοκίνητο. Άντε, γεια. Γιατί λες ψέματα στον άνθρωπο? Γιατί δεν έχει λακκούβες, για βγες έξω να δεις. Μην αλλάζεις κουβέντα. 5 μέτρησα στον δρόμο. Οι 3 διατηρητές από την εποχή του Everett. Συγγνώμη, μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι? Είσαστε τόσα χρόνια φίλοι και συνεργάτες και εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Το Μάκη? Ούτε έξω από το σπίτι μου. Μα να μην τον έχω δει ποτέ μου. Εσύ να τον δεις. Αυτός να μην σε δει. Γιατί δαγκώνει? Δεν δάγκωνε τώρα την μπανάνα σου, κοιτάξτε αυτά. Και τι κάνει αυτός, για πες. Πού να στα λέω τώρα. Απατεώνας. Χαρτοπαίκτης γυναικάς, ψεύτης και άσχημος. Πολύ άσχημος. Πόσο χρονών είναι? Από 30. 35, 40. Μπορεί να είναι και 50, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε νεότερο στο τηλέφωνο. Μίλησες μαζί του? Έτυχε 2-3 φορές που έλειπες. Δεν σου είπα να μη σηκώσεις το τηλέφωνο μου? Είπα μήπως ήταν κάτι επίγον. Και τι σου είπε? Διάφορα. Όπως? Τι κάνω? Καλά, ευχαριστώ, παρακάτω. Πώς πάω με τα μαθήματα? 6 δίνω, 1 περνάω. Αν έχω κανένα φλερτ. Όχι, και τι σας νοιάζει? Τι μουσική ακούω? Την καραγκούνα κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Τέτοια πράγματα. Ήπαμπτες κουβέντες. Και καλά, καθόσουν και μιλούσες με ένα ξένο. Φίλος είναι, μπαμπά, όχι άγνωστος. Φίλος δικός μου, άγνωστος δικός σου. Την μπανάνα. Τι λέει? Λίγο άκυφη τη βλέπω. Τη βλέπεις κιόλας? Το
Καταλαβαίνω από τον τρόπο που γράφει. Μικρές κοφτές φράσεις, κάτι έχει. Δεν το πιστεύω. Πιο σιγά, διαβάζω. Τη Δευτέρα δίνουμε προφορικά. Κατάλαβε τον τρόπο που γράφω ότι κάτι μου συμβαίνει. Υπάρχουν τέτοιοι άντρες. Κι εγώ εκπλήσωμαι. Έλα, μίλα του ανθρώπου να καταλάβω κι εγώ τι συμβαίνει. Σε παραδέχομαι, Κολαπέντε. Είσαι γάτος. Στο είπα, είναι στενοχωρημένη. Για μάθε, για ποιο λόγο. Κάτι συμβαίνει εκεί με τα επαγγελματικά της. Παράξενο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει συναντήσει ποτέ για να καταλαβαίνει τόσο πολλά. Και το άλλο το γαϊδούρι κάθε μέρα στη δουλειά σου. Όχι, μην μου τον θυμίζεις. Ας τον αυτόν. Είναι, λέει, κάποιος εκεί στη δουλειά της που της δημιουργεί προβλήματα. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάτι γαϊδούρια. Ναι, έτσι το γράφει, γαϊδούρι. Θα έχει μπλέξει όπως εγώ έχω μπλέξει με την Ξηνή. Και παραλίγο λέει να βάλει τα κλάματα. Πω, το γλυκό μου. Γράψεις να έρθει να κλάψει τον ώμο μου. Να μοιραστούμε τον πόνο της. Αναρωτιέται πώς θα τον αντιμετωπίσει. Πώς θα τον αντιμετωπίσει, δεν θέλει το πάθια με τσαμπουκά. Μία αυτός δέκα αυτή. Γράψτε το. Εντάξει, έτσι το γράφω. Και γράψεις επίσης την τραβάω εγώ με τη Λιδωρικιώτη. Γράψτε το. Α. Λέει ότι και εκείνος έχει προβλήματα στο γραφείο του με μια συνεργάτηδα. Είναι κάτι σκύλε, έστεως να σε φυλάει. Του κάνει διαρκώς πόλεμο νεύρων. Α, τα δικά μου τα καλά έχει. Έλα, ρώτησε τον επιτέλους τι δουλειά κάνει, να ξέρουμε. Μήπως δεν θέλει. Μωρέ, ρώτησε τον εσύ και σου πει ψέματα. Μπα, δεν είναι τέτοιος τύπος. Για μάθε ρε παιδί μου, τόσο δύσκολο είναι να δουν που δουλεύει. Να μην τη φέρουμε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι από τις κοπέλες που λένε ψέματα. Λες να το ρωτήσω. Δεν είναι αδιάκριτο. Καθόλου. Τέλος πάντων, θα τη ρωτήσω και ελπίζω να μην το παρεξηγήσει. Είναι στέλεχος σε μια εταιρεία. Τι σώει η εταιρεία? Σε εταιρεία ηλεκτρικών ειδών, λέει. Σε μια εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων. Καλότσικη θέση. Εσύ γιατί δεν πες ψέματα για σένα? Να σιγά το ψέμα τώρα. Ψεματάκι ήταν. Είναι νωρίς ακόμα για αλήθειες. Τι κάνεις, Δίνο μου, φεύγεις? Πάμε να δούμε επιτόπου τα προϊόντα που θα διαφημίσουμε. Στην ευχή της Παναγίας. Περί τίνος πρόκειται? Άσε. Τι, εισαγωγές αυτοκινήτων? Άλλο. Ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ. Κάπου σερβίρι, θα έρθει. Αρώματα, καλλιντικά. Κοντά έπεσες. Στρώματα, κρεβατοκάμαρες. Τώρα το προχώρησες πολύ. Ας το φανερώσει η Θεία Χάρης. Γυναικείες όρουχα. Σήμερα? Ευσταθείου του Μεγαλομάρτυρος και της συνοδείας αυτού. Τι να κάνουμε, έτσι, να πάμε αύριο. Κορδά του Αποστόλου και Ιουνά του Προφήτου. Έχεις και συνοδίκη σου, αλλά δουλειά. Μπορώ να έρθω κι εγώ? Σε τρώει περδικούλα σου, είναι. Ενημερωτικά. Είμαστε πλήρες, θα στα πω εγώ. Αδειά. Τι έμαθα? Πού θα πας? Για κάποιες δουλειές της εταιρείας, ξέρεις τώρα. Για, κοιτάμε στα μάτια. Έλα βρε κορίτσι μου, τι θέλεις? Θα πάμε να δούμε έναν πελάτη που θέλει να του διαφημίσουμε μερικά προϊόντα. Τι είδους προϊόντα? Ξέρω, κάτι έπιασε τα αυτή μου, αλλά δεν... Μήπως γυναικείες όρουχα? Α, τώρα που το λες, ναι, γι' αυτό είναι. Εσύ το κανόνισες. Εγώ, όχι βρε μωρό μου, αφού ξέρεις πως τα βαριέμαι αυτά τα πράγματα. Και τι θα δείτε? Βρακάκια. Βρακάκια πουλάει ο πελάτης, βρακάκια θα μας δείξει. Αν πουλάγε ψωμιά θα μας έδειχνε καρβέλια. Βρακάκια διάφορα, βρακάκια μπλε, βρακάκια μαύρα, μικρά, μικρότερα, ελάχιστα. Και baby doll. Ό,τι έχει ο πελάτης. Και σουτιέν. Και σουτιέν φαντάζομαι. Εκτός εάν στην πορεία τα μοντέλα αποφασίσουν να τα βγάλουν. Παρακολουθώ. Πού πας? Μ' αφήνεις εμένα εδώ πέρα. Που και τον άλλο με βασανίζει με τη ζήλια του. Δεν με σκέφτεσαι καθόλου. Ανελιπώς. Τι έγινε, έμαθα πάμε για γυναικεία ισόρουχα. Τι να κάνεις όπου με καλεί το καθήκον. Μάκη, πρόσεξε. Τι να πρόσεξω ρε κορίτσι μου. Να τα διαφημίσω πάω τα ισόρουχα, όχι να τα φορέσω. Μην το ξενυχτήσετε εκεί πέρα, εντάξει. Μην μου λες τέτοια, αφού ξέρεις ότι εγώ δεν γουστάρω να πάω. Με το στάνιο πάω, με φάγανε. Θα έρθεις, άντε πάω. Θα με σκέφτεσαι καθόλου. Ανελιπώς. Σας
Σας υπενθυμίζω, κύριε Λάβδα, ότι η παρουσία σας είναι καθαρά συμβουλευτική. Κατά τη διάρκεια της πρότασης, παρακαλώ να είστε διακριτικός. Συγγνώμη, δηλαδή δεν θα μιλήσω καθόλου? Μόνο αν ζητηθεί η γνώμη σας. Συνεννοηθήκαμε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε με. Δεν μπορεί να σβήνετε μόνο κοντιλιά 15 χρόνια προϋπηρεσίας. Τα σβήνω. Τι είπα αυτή, ρε? Δεν άκουσες? Τα σβήνω. Πάω να δω το γενικό διευθυντή και τα λέμε. Ναι. Τι έγινε, ρε? Πεθάναμε και πήγαμε στον παράδεισο. Ο συνεργάτης μας, ο κύριος Χατζάκης, με ιδιαίτερη εμπειρία στη διαφήμιση, θα σας παρουσιάσει την πρόταση της εταιρείας μας. Κύριε Χατζάκη. Βλέπουμε έναν αγροτικό δρόμο, χαμένο σε ένα καταπράσινο λιβάδι που λούζεται από ένα ζεστό φως. Μία νεαρή γοητευτική μητέρα κάνει ποδήλατο με πλαστικές κινήσεις. Μπροστά στο καλαθάκι υπάρχει ένας ζωηρός πιτσιρικάς. Η σονάτα σόλο βιολί του Μπαχ συνοδεύει τη σκηνή. Η κοπέλα παρκάρει μπροστά σε ένα γραφικό σπίτι. Κατεβαίνουν με γέλια, μπαίνουν, κλείνει η πόρτα πίσω τους. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τα γέλια τους. Και μια φωνή voice over λέει: «Εσόρουχα λάτεξ, σας φτιάχνει τη μέρα». Αυτό ήταν. Ναι, πρόκειται όπως αντιλαμβάνεστε για μια διαφορετική προσέγγιση. Απαλλαγμένη από σεξιστικά στερεότυπα. Ναι, δεν λέω, αλλά κάτι λείπει. Ίσως αν αντί για αγοράκι είχαμε ένα κοριτσάκι. Ωραία ιδέα. Προσθέτει μια τρυφερότητα. Ναι, προσθέτει, αλλά θέλει κάτι ακόμα. Αν μαζί τους τρέχει και ένα σκυλάκι χαρούμενο. Ένα χαριτωμένο τσιουάουα, δίνει έναν τόνο. Ναι, βέβαια. Δίνει. Δίνει. Παρεξήγησης. Η νεαρή μητέρα μπαίνει στο σπίτι και αφήνει με ειδιπάθεια να γλιστρήσει από τους ώμους της το φόρεμά της. Πιάνοντας κότσο ψηλά τα μαλλιά της, μπαίνει στο μπάνιο και με μια ανάλαφρη κίνηση πετάει το κιλοτάκι στον αέρα. Παγώνει η εικόνα με το κιλοτάκι. Το χρώμα από το κιλοτάκι το αφήνω στην κρίση σας. Αυτό είναι. Θαυμάσιο φινάλε. Εξαιρετικό. Δέχομαι συγχαρητήρια. Έσκησα. Ναι, το διαπίστωσα. Μπράβο. Έτσι ψυχρά τυπικά. Τι θέλετε, να φωταγωγήσουμε την Ακρόπολη? Όχι, θα ήταν υπερβολή. Αλλά ένα χαμόγελο έστω, έτσι, σαν έδειξη ευγνωμοσύνης. Αρκεί. Θα ήθελα κάτι πιο βαθύ, πιο εκφραστικό. Υπερβαίνει τις δυνατότητες μου. Ξέρω ότι μεταξύ μας υπάρχει μια σχέση κάπως περίεργη, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουμε πολλά κοινά. Δεν θα έπαιρνα όρκο. Και αν μεταξύ μας έχουμε μια σχέση ανταγωνιστική... Ήπη έκφραση χρησιμοποιήσατε. Συνήθως αυτές οι σχέσεις κρύβουν μια βαθύτερη έλξη. Όχι σε πρώτο πλάνο, πιο βαθιά. Ίσως πάρα πολύ βαθιά. Αλλά μην κάτσουμε τώρα να σκάβουμε. Εγώ προσωπικά... Εσείς προσωπικά παρακαλώ να ασχοληθείτε με την υπόθεση της Εκκλησίας. Κυρία Λιδωρικιώτη, σας περιμένει ο Γενικός Διευθυντής. Έρχομαι. Πού πάει η διευθύντρια? Πώς πήγαμε, είστε ευχαριστημένος? Παρουσιάζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Αν σκηνοθετηθεί και σωστά, νομίζω θα είμαστε. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ, να μην είναι ήσυχος. Οι συνεργάτες μου είναι... Εγώ σας εμπιστεύομαι. Δηλαδή, εσάς προσωπικά. Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα συνεργασία με την εταιρεία σας ήταν τουλάχιστον προβληματική. Και πώς προέκυψε η πρόταση συνεργασίας? Ήταν η τελευταία ευκαιρία πρώτου σας εγκαταλείψω. Να είστε βέβαιος ότι δεν θα το μετανιώσετε. Αυτό λέει και η δική μου διέστηση. Χρυσούλα, να αναβάλεις το ραντεβού των δύο και να κλείσει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο σταμάτη. Μέσα να πούμε ή έξω? Όχι, εγώ δεν πρέπει... Μπορεί ο καιρός να χαλάσει. Καλύτερα να πούμε μέσα. Λοιπόν, μέσα. Για να του πεις να μας κρατήσει τραπέζι την τζαμαρία μπροστά. Να βλέπουμε θάλασσα. Ευχαριστώ. Ο
Όχι, όχι, είναι αδύνατον. Πρέπει να γυρίσω σπίτι. Στο γραφείο πρέπει να γυρίσω. Έχω ραντεβού για να δω τα σχέδια τη Lotus και τη άλλη τη εταιρεία. Quark. Και έχω και ραντεβού με το λογιστή τη εταιρεία. Πρέπει να πάω. Και κάτι άλλο που τώρα το ξεχνάω. Σας υπόσχομαι ότι μετά το φαγητό θα επιστρέψουμε μαζί στην εταιρεία σας. Εντάξει, αλλά να μην αργήσουμε. Τις ετοιμάζει πυρίμα. Ο σύντροφος Γλέτσος. Ποια άλλη θα είναι? Η συντρόφισσα Κανέλη. Α, μη μου μιλάς για τον Κολοζόφ. Δεν τον μπορώ. Είναι ο Γρουσούζης. Χαίρετε. Την κυρία Λιδωρικιώτη. Η ξινή. Η Τασό Καβαδία. Σπύρος Καλογύρου στο... ξέρεις. Κυρία Λιδωρικιώτη, λέει εδώ. Σπύρος Καλογύρου είναι το χαϊδευτικό της. Τι θέλετε, ε? Θέλω να παραδώσω μια ανθοδέσμη. Ποιος έχει φέρει λουλούδια σε αυτήν? Για να δω την κάρτα. Σας παρακαλώ, δεν επιτρέπεται αυτό που κάνετε. Καλά, αφού σου εξηγεί το παιδί, δεν επιτρέπεται αυτό που κάνεις. Λοιπόν, θα παίξουμε το παιχνίδι με τις 10 ερωτήσεις. Έλληνας ή ξένος? Πολιτικός ή λογοτέχνης? Ψηλός ή κοντός? Πλούσιος και διάσημος ή φτωχός και άσημος? Κυρία Λιδωρικιώτη, υπάρχει εδώ. Παλάτι θα φτιάξουμε στο Βοτανικό. Θα μπαίνετε και θα σκουπίζετε τα πόδια σας. Ούτε στις Βερσαλίες, ρε. Λουλούδια. Στο παρέ, τριαντάφυλλα. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού. Τι έχουμε εμείς, Κυριακό? Τι λες, ρε, αυτά σε γυναίκα πάνε. Πετρονίας Μάρτυρος. Έχουμε εδώ Πετρούλα. Ναι, την κόρη του Σαρτζετάκη. Τι λες, ρε, εδώ έχουμε κομμενιλίκη, ρε. Ναι. Λουλούδια στην Ξινή. Λουλούδια στην Ξινή. Όνομα και ιδιότητα του Αποστολέα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση. Επαγγελματικό ή κομμενικό? Επαγγελματικό ή κομμενικό? Θα ρωτήσουμε τη Λίζα. Τίποτα. Πάει το μυαλό σου πουθενά? Αυτά είναι για την κυρία Ντίνο. Το ξέρεις ότι φέρανε λουλούδια στην Ξινή? Α, δεν το πιστεύω. Από ποιο? Κανείς δεν ξέρει. Α, έχει κατακτήσεις αυτή. Ναι. Ποιος να γυρίσει να την κοιτάξει? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Λοιπόν, φιλενάδα, οι άντρες έχουν χάσει το γούστο τους. Απορώ. Πρέπει κάπως να μάθουμε. Ήρθαν λουλούδια για τη διευθύντρια. Τριαντάφυλλα. Και τα κόκκινα. Λουλούδια για τη δικιά μου. Από ποιον? Όλη η εταιρεία παλεύει να μάθει. Δεν κατάλαβα. Ακόμα δεν βουτήξαμε εμείς, θα μας προλάβουν άλλοι? Σωστά, έχουμε και μια προτεραιότητα. Εγώ δηλαδή? Τι εγώ, απλώς συμπαραστέκομαι. Είσαι φίλος, Ζαντίνο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ για το υπέροχο γεύμα. Μαζί σου η θάλασσα ήταν διαφορετική. Νίκος. Ναι, αυτός. Να λιποθυμίσω τώρα στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, ο διευθυντής της Λάτεξ. Αυτός με τα γκάμπριο, τα κότερα και τις πισίνες. Αυτός με τις μετοχές στη Χαλιβουργική και τις επενδύσεις στη Ρουμανία. Σιγά τον κόμενο. Ντίνο μου, κατάλαβε το.
Όλα αυτά τα κάνει η κυρία για να ζηλέψω. Τι δεν με πιστεύεις? Κρατά μικρό καλάθι. Να το στείλεις πίσω και να παραγγείλεις ένα μεγάλο καλάθι. Μερικοί άνθρωποι έχουν μια αυτοπεποίθηση. Αμφιβάλλεις? Με ποιο μιλάς? Κόσμος, φασαρία, κίνηση. Πού σε Θεσσαλονίκη μου με την παραλία σου. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε ώρα τι θα φέρει το λεπτό, τι θα συμβεί. Oh, mother! Και τις νύχτες υποφέρω, προσπαθώ να καταφέρω κάτι να φανερωθεί. Τσακ! Ουπ! Εδώ χρειαζόμαστε έναν καθρέφτη. Πολλά κέφια βλέπω σήμερα. Γιατί? Γενικώς είμαι υπερεύθυμη. Έτσι ξαφνικά. Άσε με ρε, μαμά. Να πω ότι κέρδισες το λαχείο. Δεν παίρνεις. Προαγωγή. Τι πήρες, πού θα φτάσεις, τον παππούλια? Τι μένει? Ένας καλός γκόμενος. Ευανθία, θέλω να δουλέψω. Είσαι εσύ ικανή να δουλέψεις σε μένα? Ό,τι θες λες. Γιατί βρε πουλάκι μου το κρύβεις? Εγώ θα χαρώ να μου πεις ότι γνώρισες κάποιον, βγήκατε έξω. Πώς ήρθε αυτό τώρα? Γνωριστήκατε, μιλήσατε, φλερτάρατε. Έχω χρόνο τώρα για τέτοια πράγματα. Σε πήγε κάπου για φαγητό, σε καμιά παραλία, φάγατε τίποτα καραβίδες, καμιά σαλάτα? Θα διαβάσεις όλο το μενού. Γιατί βρε πουλάκι μου, κακό είναι δηλαδή. Μια μάνα τι άλλο θέλει? Εκτός αν έμπλεξες με Πασόκο. Αυτό είναι? Άσε με να χαρείς. Γιατί βρε πουλάκι μου, δεν σκέφτηκες τον πατέρα σου, το θείο σου, τη θεία σου, τη Γιανούλα? Βρε, θα σκοθούν από τον τάφο και θα έρθουν να μας ξεχέσουνε. Μόνη σου φτιάχνεις, είπα εγώ τίποτα. Άσε τους συγγενείς. Εμένα βρε δεν με σκέφτηκες. Να το μάθει η Αλέκα στον Περισσό, να μου έρθει η διαγραφή, να το πάθω το εγκεφαλικό. Αν πάθω κάτι τέτοιο, θέλω να μου κάνεις πολιτική κηδεία. Δεν θέλω να μου κουβαλήσει εδώ το Χριστόδουλο με την κοιλιά μπροστά και το ράσο πίσω. Πολύ βιάζεσαι. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου την αλήθεια. Ωραία. Γνώρισε έναν άνθρωπο, εντάξει? Μόνον αυτό? Τέλος πάντων, βγήκαμε. Τα είπαμε. Δικός μας ή από τους άλλους? Α, δεν μίλησαμε για πολιτικά. Πρώτο ραντεβού της σκατά λέγατε. Μου στείλε στο γραφείο μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα. Όσο και αν το επιθυμεί η μαύρη αντίδραση, τα τριαντάφυλλα θα παραμείνουν κόκκινα. Λοιπόν, πες τα μου όλα από την αρχή. Αυτά είναι, δεν υπάρχουν άλλα. Μόρ, θα μου τα πεις όλα, θέλω να κρατήσω σημειώσεις, να ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, ακούω. Όνομα και διεύθυνση. Οπ, τι έχουμε, πρωινές συναντήσεις? Έπρεπε οπωσδήποτε να δω τα μούτρα του. Καλημέρα. Να δούμε, γιατί δεν ξεκίνησε καλά? Εγώ γιατί είμαι τόσο αισιόδοξο σήμερα? Ελπίζω να θυμάστε ότι σήμερα έχουμε ραντεβού. Οι δυο μας, τέλεια. Μιλάω για το διαφημιστικό της εκκλησίας. Έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε. Να υποθέσω ότι είστε έτοιμος. Μπορώ να σας παρατάξω ανά πάσα στιγμή χίλιες ιδέες πρώτης γραμμής. Δεν κάνουμε επιστράτευση, κύριε Λάβδα. Μία και καλή θέλουμε. Υπάρχει? Μη με κοιτάτε έτσι. Ζαλίζομαι. Σας λείπουν βιταμίνες. Έχετε να μου προτείνετε κάτι? Μουρουνόλαδο. Θα δείτε μεγάλη βελτίωση. Το ενδιαφέρον σας... Επειδή ανησυχώ για τη σημερινή συνάντηση, θα μπορούσα να έχω έτσι μια πρόγευση της ιδέας που θα παρουσιάσετε. Του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Θα σας κρατήσω και το μαντήλι, θα το χορέψετε κιόλας. Δυστυχώς δεν ξέρω τα βήματα. Δύο μπροστά, ένα πίσω. Θέλετε να το σύρουμε μαζί? Τόσο δύσκολο να συνεννοηθούμε. Εγώ απλώς σας ζήτησα μια... Το θεωρώ άσκηση προληπτικής λογοκρισίας και αρνούμε να συνεχίσω τη συζήτηση. Δεν τελειώσαμε. Θα συνεχίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βαρύ σαχός ακούγεται, πολλά του φέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη. Τι λέει παρακάτω, θυμάσαι? Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπη. Δεν σου λέω άλλα γιατί τραβάει σε μάκρος. Ναι. Τι κάνεις, καλημέρα. Η πρώτη καλημέρα της προκοπής που ακούω σήμερα. Πού είσαι? Τρέχω σε δουλειές. Σε συσκέψεις, σε συμβούλια. Και σε σκέφτομαι. Θέλω πολύ να σε δω. Προχθές ήταν υπέροχο. Ναι.
ναι, και εγώ πέρασα πολύ όμορφα. Πότε θα σε ξαναδώ? Μην τα πούμε τώρα, γιατί δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μου και σε λίγο έχω ένα κρίσιμο ραντεβού. Δεν θα μου ξεφύγεις, μην το ελπίζεις. Φιλιά. Φιλιά. Με τα μαύρα, το Μίλι Τζόουνς και ένας άλλος, μωρέ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τις ευλογίες μου. Έχουμε ένα meeting με τη διεύθυνση. Ευθεία, σας περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν και το διαφημιστικό. Αυτό και τα γυναικεία σόρουχα. Όχι καλέ, αυτό για το σαμπουάν. Α, περάστε σεβασμιότατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, πολύ καλά. Ευλογείτε. Την ευλογία μου. Ευλογία σας. Καθίστε, θέλετε να πιείτε κάτι, ένα καφέ, ένα υποβρύχιο, ένα χυμό? Όχι, ήρθαμε να ακούσουμε και να δούμε. Ωραία, καθίστε. Προσέξτε τι θα πείτε. Έχω περισσότερη πείρα από εσάς, δεν χρειάζομαι υποδείξεις. Στις γυμνές. Στις γυμνές, στις ολόγυμνες και στις τσίτσιδες. Ο συνεργάτης μας, ο κύριος Λάβδας, ένας από τους πιο έμπειρους ανθρώπους της διαφήμισης, θα μας παρουσιάσει το σενάριο του σποτ. Κύριε Λάβδα. Ελπίζω να είχατε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Έννοια σας. Από Περιστέρια εδώ άλλο τίποτα. Όλη μέρα κουτσουλιές σκουπίζουμε. Είμαστε όλου αγωνία. Εγώ να δείτε. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρει. Μακάρι, γιατί τελειώσω τον πνίξω. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Πλάνο σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Soft πορνό θα το κάνει. Στο βάθος του πλάνου εμφανίζεται ένα βυζαντινό μοναστήρι. Μάλλον προς το σκληρό το πάει. Μέσα στο μοναστήρι, σεμνοί καλόγεροι εκτελούν το διακόνημά τους. Τώρα θα βγάλει τις γυμνές. Κουράγιο. Ένα βυζαντινό κοντάκιο πλημμυρίζει την εικόνα και ένας μοναχός χτυπάει την καμπάνα. Ντιν-ντον-νταν-ντιν. Οχ. Και ξαφνικά ακούγεται μια φωνή. Εκκλησία της Ελλάδας. Σας πάει αλλού. Αυτό. Πραγματικά, κύριε Λάβδα, κάνατε έκπληξη. Νομίζω ότι έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Αποπνέει ευλάβεια τη σχέση της πίστης με τη φύση. Καλό είναι, αλλά εμείς θα θέλαμε κάτι πιο σύγχρονο, πιο ζωηρό. Μια πιο trendy άποψη. Εξάλλου λείπει το θηλυκό στοιχείο. Δεν το πιστεύω. Βεβαίως. Η εκκλησία εξυγχρονίζεται. Απευθύνεται στα ανήσυχα νιάτα. Παρανόησες, διότι δεν τελείωσε. Στην είσοδο του μοναστηριού σταματάει ένα χαριτωμένο τζιπάκι. Ανοίγουν οι πόρτες και κατεβαίνει ένα ζευγάρι. Η κοπέλα είναι ευηδής. Είναι κάτι μεταξύ Έλληνας Παπαρίζου και Τζένιφερ Λοπέζ. Φοράει μια φούστα λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Μήπως είναι μακριά, να την κοντίνω. Φαίνεται 10-15 πόντους. Σταματάω. Ωραία. Το ζευγάρι, πιασμένο χέρι-χέρι, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, ενώ ακούγεται η καμπάνα του Εσπερινού. Και μια φωνή voice-over λέει «Πιάσε εκκλησία». Έφυγε. Πρόκειται για μια εμπνευσμένη σύλληψη. Θα αρέσει και στο μακαριότατο, ε. Και φυσικά, αν χρειαστεί οποιαδήποτε αλλαγή, μπορούμε να τη συζητήσουμε. Να κοντίνουμε κι άλλο τη φούστα, να ανοίξουμε τον ντεκολτέ. Μήπως, αν φοράγε ο νεαρός, να σκουλαργάνει. Μπράβο. Ορθή παρατήρηση. Αν πάλι... Αντί για το κοντάκιον, βάζαμε μία μουσική, ας πούμε... Παπαροκάδες. Μάση Βατάκ, θα τέριαζε καλύτερα. Καλύτερα. Συμφωνώ και εγώ. Δεν με πάει καθόλου σήμερα. Σας αρέσουν και εσάς. Τρελαίνομαι. Το τελευταίο του CD, είναι σούπερ.
Με καταπλήξατε. Δεν το περίμενα από εσάς. Ούτε κι εγώ. Σώσατε την παρτίδα την τελευταία ώρα. Μα πώς καταφέρατε και κάνατε αυτή την ανατροπή? Έκανα ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως σας είδα, λίγο στεναχωρημένη, λίγο απελπισμένη, λέω θα την κάνω και την έκανα. Μα πώς αντιληφθήκατε τις προθέσεις των ιερωμένων? Όχι, είναι πράγματα που τα πιάνω στον αέρα, έχω ρεφλέξ. Βέβαια, δεν λειτουργεί πάντα. Είναι μερικές φορές που απορώ και εγώ με τον εαυτό μου. Τελικά, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα. Φυσικά τότε. Τέτοια θα λέμε. Εγώ το είχα αντιληφθεί από την αρχή που σας γνώρισα. Και πολύ σωστά το αντιληφθήκατε. Και τώρα που το λέτε, το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που σας έχω, συνεργάτη μου. Εγώ να δείτε. Είστε πραγματική παρηγοριά σε αυτό το χάος. Το κείμενο. Τι σου έλεγε? Τι να σου πρωτοπώ. Καταπληκτικά πράγματα. Την είδες πως έτρεμε το χυλάκι της, ε? Ξέρεις γιατί σου πιάνει την κουβέντα? Για να με κάνει να ζηλέψω. Όχι, δεν... Έχεις δίκιο, δεν είναι έτοιμη ακόμα. Θα την αφήσω να κορώσει και μετά θα την αφήσω να απολαύσει το κορμί μου. Καλώς το. Τι έγινε με τους παπάδες? Τι να γίνει, όπως αναμενόταν, θριάβευσα. Τους έκανα μια πρόταση που πάντρευε την Ορθοδοξία με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αντικειμενικά σου μιλάω τώρα, ήταν εξαιρετική. Πάθανε πλάκα μέχρι και ξινή. Καλά, όταν θέλεις εσύ. Ψέματα. Έχω δυσάρεστα, άκυρο για απόψε. Έχω πρόβλημα με τον άλλον. Ο άντρας σου, ε? Δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει. Νομίζει ότι τον κερατώνω. Το βλάκα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς έπλεξα εγώ με αυτόν? Και σηκώνει και 520 κιλά. 530. 520 δεν μου είχες πει? Ναι, αλλά προπονείται συνέχεια, βελτιώνει τις επιδόσεις του. Και να μην ήμουν παντρεμένη. Να μην με λέγανε και εμένα Μάκη. Αχ, να με λέγανε Κλούνη. Τι τα θες όμως, έτσι είναι η ζωή, άδικη. Άντρας μου, φεύγω. Τι κάνεις, Μάκη? Τι να κάνω, μωρό μου. Σε βλέπω και μου φτιάχνεις τη μέρα. Εσύ έχεις σκέφια, αλλά εγώ είμαι βαθιά προβληματισμένη. Με το Κυπριακό. Μη φοβάσαι, βεργάζω. Τώρα που ανέλαβε η Ντόρα, όλα θα πάνε με λιγάλα, θα δεις. Κι μη σου ήσυχη. Με τη σχέση μας με προβληματισμένη, Μάκη. Τι έχει σχέση μας? Ένα, δεν έχει ορίζοντες. Είναι περιορισμένη απλά και μόνο στο σεξ. Και τι, αυτό το λες για κακό? Μάκη, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Κοίταξε με. Στα μάτια. Όταν με βλέπεις, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Μου έρχονται σκέψεις. Πρέπει να στα πω τώρα? Ναι, τώρα θέλω να μου πεις. Τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο γενναιόδορη ήταν η ζωή μαζί μου που σε γνώρισα. Ότι η μέρα αυτή που συναντηθήκαμε ήταν μια ευλογία. Εντάξει? Αλήθεια τα λες τώρα αυτά? Και βέβαια, μωρό μου, θέλει και ερώτημα. Να πέσει κεραυνός και να με κάψει. Που Άγιο είχαμε, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Όχι, πες μου και εσύ ειλικρινά. Τι είναι το σεξ χωρίς ψυχική επικοινωνία? Είναι ένα κύμβαλο αλαλάζων. Είναι ένα βιολί κουρδισμένο σε λάθος νότα. Πρέπει να σου πω κι άλλα? Αχ, φτάνει. Τι ώρα το βράδυ? Μετά τις 8 το κορμί μου θα σου ανήκει. Πρόσεχε. Νομίζεις πως εγώ είμαι ένα κορίτσι που δεν μιλώ? Ποια είναι, γιορτά και φαγιά έχουμε? Είμαι ερωτευμένη, κύριε Ντίνο. Μπράβο, παιδί μου, περαστικά. Και στα δικά σας. Θα'ρθεί σπίτι κατά τις 8. 10 η ώρα πάρε με τηλέφωνο και πες μια μπουρδα. Εγώ θα της πω ότι πάω στη θεία τη Μέλπου. Εντάξει? Πάλι ψέματα. Τι να κάνω, Βρεντίνο μου, αφού με ξέρεις, δεν μπορώ να βλέπω γυναίκα να στενοχωριέται. Κοίτα ευαισθησίες. Κι όμως μην ηρωνεύεσαι καθόλου. Δεν μπορώ να βλέπω γυναίκα να κλαίει, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
Όταν βλέπω το δάκρυ να τρέχει σαν μαργαριτάρι, σφάζει την καρδιά μου. Τόσο ανέστητος είσαι. Και προτιμάς να λες ψέματα. Προκειμένου να τις κάνω να στενοχωριούνται και να κλαίνε. Χάρη τους κάνεις δηλαδή. Πες το κι έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρέχεις από πίσω τους αφού μετά τις βαριές. Χα, φίλε. Είπες τη μαγική λέξη. Μετά. Άλλο το πριν, άλλο το μετά. Άλλο το πριν το σεξ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Για την ίδια γυναίκα δεν μιλάμε. Πώς γίνεται να τη θες πριν και να τη βαριέσαι μετά. Διότι ενδιάμεσα κάτι μεσολαβεί. Εκεί. Αφού δεν μπορείς να το καταλάβεις θεωρητικά, θα στο εκλαϊκεύσω. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα. Εσύ πεινάς. Ναι, όχι, έφαγα ένα σάντουιτς μετάξει. Όχι, ρε. Υποθετικά λέμε τώρα. Πες ότι εσύ πεινάς. Σου βάζω λοιπόν ένα κατσικάκι στο φούρνο. Με πατάτες. Με πατάτες το θες. Με πατάτες. Ευχαριστώ. Τώρα που ροδοκοκκίνησε και ψήθηκε το κατσικάκι, το βγάζω από το φούρνο και στο σερβίρω. Μοσχομυρίζει. Καλή όρεξη. Αρχίζεις και τρως λοιπόν. Τρως, μέχρι που χορταίνεις και είσαι εντάξει. Τώρα που χόρτασες, θες άλλο. Μπα, έσκασε, αυτά είναι τόσο. Είδες λοιπόν που συνεννοηθήκαμε, φίλε. Τώρα που χλαπάκιασες, δεν θες άλλο. Λες χόρτασα και έξω από την πόρτα. Και τι κάνεις, το πετάς. Όχι, βέβαια, ποτέ δεν πετάς. Το βάζεις σε ένα ταπεράκι, το βάζεις στο ψυγείο και άμα ξαναπεινάσεις, το βγάζεις και τρως. Κάτι άσχετο. Έχεις αγαπήσει ποτέ σου? Σε μένα το λες αυτό, ρε Ντίνο? Μιλάω για αληθινή αγάπη, δυνατή. Εμένα που με βλέπεις, Ντίνο μου, έχω αγαπήσει και μία και δύο φορές την ημέρα. Έλα, λέγα, εγώ είμαι. Δεν μου λες, όταν λέμε δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, οι αντίθετοι μπορούν να λένε ό,τι τους καπνίσει? Δηλαδή κόβουμε κολλούς? Τους κόβουμε. Με κάλυψες. Α, Αλέκα, σε αφήνω γιατί μου χτυπάνε. Έλα, φιλιά. Τι θέλεις, παιδί μου? Εδώ μένει η κυρία Λιδουργιώτη. Εδώ είμαι. Δεν κατάλαβα. Δεν σου γέμισα το μάτι? Μίλα για να σου το λουλουδικό στο κεφάλι. Όχι, θέλω... Κι εγώ θέλω την Παπαρίγα πρωθυπουργό. Αλλά θα ζήσω να το χαρώ. Την κυρία Μαρίνα Λιδουργιώτη. Γι' αυτήν είναι η ανθοδέσμη. Καλά, ε. Αν είναι από άνδρα, χρυσό θα σε κάνω. Μα κυρία... Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μάνα είμαι, να μην ξέρω τι μου γίνεται. Καλά έκανες την τύχη σου. Κι αν ήσουν λίγο πιο μεγάλος, θα σε φιλούσα κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία. Στάρματα, στάρματα, ανθοδέσμη στο σπίτι. Ναι. Για να δω την καζάνια σου. Ας κάτω. Γιατί η αποφάση του Σοβιέτ είναι. Μαμά. Έχουμε εμείς αφήσει στη μέση μια κουβέντα. Ελπίζω να μου δώσεις την ευκαιρία να τη συνεχίσουμε. Νίκος. Νίκος. Γιατί, πουλάκι μου, δεν του δίνεις την ευκαιρία αφού λυσάει ο άνθρωπος? Είναι επαγγελματική σχέση από μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Σε κάποια εταιρεία θα είναι. Αν δεν είναι σε αυτή, δεν είναι σε κάποια άλλη. Δεν μου αρέσει να μπερδεύω τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά. Ε, τι να κάνουμε τώρα? Να τον απολύσουνε? Να χάσει ο άνθρωπος τη δουλειά του, να πέσει στην ανεργία για να του κάτσεις εσύ? Δεν μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Εσύ να μην τις λες. Λοιπόν, σ' ακούω. Θα το σκεφτώ. Πρέπει να το δουλέψω μέσα μου. Τι να δουλέψεις, πουλάκι μου? Φάμπρικα είναι. Πρέπει να... Να, κάτι εδώ με εμποδίζει. Ωραία. Να κάνουμε ακτίνες πνευμονοθώρακα, να δούμε τι είναι, να το βγάλουμε. Μη με πιέζεις, το κάνεις χειρότερο. Σε πιέζω. Γιατί αν δεν σε πιέσω, με βλέπω να βγαίνω στη βεράντα, να πετάω στάμνες στους περαστικούς και όποιον πάρει ο χάρος. Και δεν έχουμε και καμιά στάμνα στο σπίτι. Γιατί, πουλάκι μου, διστάζεις, αφού σ' αρέσει? Χαίρομαι να είμαι μαζί του. Είναι γοητευτικός. Γοητευτικός είναι. Διευθυντής είναι. Αδερφή δεν είναι. Μία εγκρεμότητα μόνο υπάρχει.
τι κόμμα ψηφίζει. Αλλά μη σε νοιάζει, άστο επάνω μου. Θα το ρυθμίσω εγώ. Έλα τώρα, βούρς το τηλέφωνο. Καλά, θα τον πάρω. Εδώ, εδώ, να σε βλέπω, να ακούω. Τέλος πάντων, κομπλάρω, εντάξει. Άκου ρε, 2 μέτρα κουκλάρα και κομπλάρι. Little girl, you're the one girl for me, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you meant love from the start. And oh, what a thrill came into my heart, little girl. With your cute little ways, I am yours for the rest of my days, and this great big world will be yours.